Ο λόγος σε σένα. Γιατί έχουμε βγει στον αέρα. Ακριβώς αυτό το θέμα θα σταθούμε κι εμείς. Στην άνοδο της ακροδεξιάς, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αναμένεται μία μεγάλη άνοδος και αναμένεται και μία μεγάλη άνοδος των αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Είναι κάτι το οποίο φοβάστε και κάτι για το οποίο έχετε ευθύνη νυν ευρωβουλευτές? Προσωπικά φοβάμαι όντως. Είναι κάτι που με ανησυχεί και πρέπει με κάθε μέσο τρόπο να επικοινωνήσουμε το έργο των ευρωβουλευτών και της Ευρωβουλής των δημοκρατικών παρατάξεων. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε μια Ευρώπη, να συνεχίσουμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία πηγαίνει προς την Ένωση. Πηγαίνει προς το να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο μεταξύ μας και όχι της διάσπασης. Έχουμε πολύ δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε ένα μεταναστευτικό το οποίο θα εντείνει τον ένα και περισσότερο. Πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε την ευρωάμυνα και μετά από την πολύ σημαντική πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Οπότε είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα διαπραγματευτούμε μαζί. Θέματα ακρίβειας, ενέργειας. Δεν μπορεί καθένας μόνος του. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Τι ευθύνη έχουν οι ευρωβουλευτές όμως, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται, ένα θέμα που το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Ότι αντί σε αυτό το θέμα να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε προς τα πίσω. Δεν θα πω ότι πηγαίνουμε προς τα πίσω. Το πρόβλημα είναι, θεωρώ, διαχρονικό από τις ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν φτάνουν οι πολιτικές που παίρνουμε εδώ πέρα στα εθνικά κοινοβούλια, δεν φτάνουν στους πολίτες των κρατών μελών. Δυστυχώς είναι μια διαμάχη που πολλές φορές δίνουμε μεταξύ μας οι πολιτικές ομάδες αλλά και οι ευρωβουλευτές, αλλά φτάνει στο τέλος ότι οι ευρωβουλευτές δεν κάνουν τίποτα. Όμως εδώ πέρα, πιστέψτε με, δίνουμε πολύ σημαντικές μάχες. Και επειδή είπατε ότι οι ευρωβουλευτές δεν κάνουν τίποτα, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, όχι, ότι λέγεται και υπάρχει μια συζήτηση για τις προσδοκίες που υπάρχουν από τον Ευρωπαίο πολίτη, υπάρχει η οποία έχει ψηφίσει. Η οποία όμως δεν είναι η αλήθεια. Και είναι το αντίθετο, παλεύουμε για πολύ σημαντικά και εθνικά ζητήματα. Επειδή λοιπόν οι Έλληνες ευρωβουλευτές είναι 21, στο σύνολο όλων των ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι 705. Πρακτικά η Ελλάδα πόσο φωνή μπορεί να έχει στις αλλαγές που Εγώ θα πω το άλλο. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήμασταν 8 μαζί με τους δύο Έλληνες, μαζί με τους ευρωβουλευτές της Κύπρου. Ήμασταν 10 ευρωβουλευτές που είχαμε ελληνικές κυπριακές θέσεις, όταν η αντίστοιχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Γαλλίας ήταν 7. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επηρεάσουμε ζητήματα μέσα σε μια πολιτική ομάδα. Και ξέρετε ότι όταν επηρεάζεις μια πολιτική ομάδα, μπορείς να επηρεάσεις γενικά το σώμα της Ευρωβουλής. Άρα λοιπόν, μην βλέπουμε το 21 στο 705. Εγώ θα πω να δούμε το 10 μέσα στο 180 ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως πρώτη δύναμη. Είναι πολύ σημαντική επιρροή μέσα σε μια πολιτική ομάδα. Και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναδεικνύουμε τη θέση της Ελλάδος μέσα στην Ευρώπη. Γιώργο, δεν ξέρω αν θα ήθελες να υποβάλεις ένα ερώτημα στον κύριο Κυμπουρόπουλο. Υπάρχει δυνατότητα? Ναι, να υποβάλουμε ένα ερώτημα. Να τον ρωτήσουμε. Κύριε Κυμπουρόπουλο, καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλή επιτυχία εύχομαι. Να ρωτήσω, επειδή εσείς έχετε πάει στην Ευρώπη και για να διεκδικήσετε κάποια δικαιώματα ανθρώπων οι οποίοι περνάνε δύσκολα στην καθημερινότητά τους στην Ελλάδα, τα οποία τα έχετε βιώσει και τα ξέρετε πολύ καλά. Θέλω να μου πείτε αν έχουν γίνει βήματα αυτά τα χρόνια και πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή παρέμβαση σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες ή με προβλήματα. Κύριε Κουβαρά, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει βήματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο μάλιστα είναι ευρωβουλευτές οι οποίοι πιέζουν, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, για μια μεγαλύτερη κοινωνική Ευρώπη, το αποτέλεσμα θα είναι πιο δυνατό. Η πρώτη φάκελη που διαχειρίστηκα όταν έφτασα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν η στρατηγική που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ανάπηρους πολίτες. Μάλιστα. Αποτέλεσμα
αυτό ήταν μόλις σήμερα το μεσημέρι να ψηφίσουμε για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Ένα κοινό έγγραφο το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα ως ανάπηροι να μετακινούμαστε ελεύθερα μέσα στην Ευρώπη και να έχουμε να αναγνωριζόμαστε ως ανάπηροι σε οποιαδήποτε κράτος και αν βρισκόμαστε. Γιατί αυτό που ίσχυε μέχρι χτες ήταν ότι αν είμαι ανάπηρος στην Ελλάδα και πάω στην Ιταλία και θέλω να διεκδικήσω κάποια πράγματα, θα πρέπει να ξανακριθώ από την Ιταλική αρχή ότι είμαι ανάπηρος. Αυτό πλέον σταματάει και γίνεται ενιαίο. Πολύ αυτό σημαντικό. Λοιπόν ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο ήταν για εργασιακά. Πολλές φορές και εγώ προσωπικά προσπαθώ να περάσω τροπολογίες οι οποίες σταματούν τις διακρίσεις στην εργασία. Μάλιστα. Και αυτό είναι που κάνει η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Αντριάννα. Είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και Στάθμευσης και οι εργασιακές σχέσεις που αφορούν στους δημιουργούς στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μάλιστα.